Καλώς ήρθατε. Σήμερα σας ετοιμάσαμε μυρωδάτα πατατοκυμαδοπιτάκια. Καθαρίζουμε και κόβουμε τρεις πατάτες σε φέτες, τις απλώνουμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, πασπαλίζουμε με σκόνη για ψήσιμο, ελαιόλαδο και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου τις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν. Ψιλοκόβουμε 2 μέτρια κρεμμύδια. Κόβουμε σε κυβάκια 2 μέτριες ντομάτες. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι σε καυτό ελαιόλαδο. Όταν ροδίσει προσθέτουμε 350 γραμμάρια κιμά και καβουρδίζουμε πάρα πολύ καλά. Προσθέτουμε τις ντομάτες. Αλλά το πιπερώνουμε. Αρωματίζουμε με ρίγανη, πάπρικα και ανακατεύουμε. Κόβουμε τις κρύες πατάτες σε μικρά κομμάτια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πατάτες φούρνου που έχουν περισσέψει. Ρίχνουμε τις πατάτες στο γλιαρό κιμά και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε 100 γραμμάρια σκληρό κίτρινο τυρί. Σε 100 ml ανθρακούχο νερό βάζουμε λίγο λάδι και ανακατεύουμε. Παίρνουμε 2 φύλλα μαζί και ταραντίζουμε με το νερό. Τοποθετούμε ακόμα 2 φύλλα. Ραντίζουμε. Και απλώνουμε κρύα γέμιση. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Τυλίγουμε σε ρολό. Κόβουμε σε ρολάκια με πάχος 2 δάχτυλα. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, τα πατάμε ελαφρώς και προαιρετικά βάζουμε κίτρινο τυρί. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!
so right with me.